Καλώ ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα και σε εσά. Μια δύσκολη εβδομάδα είναι η αλήθεια. Και ένα ακόμη δυσκολότερο Σαββατοκύριακο περάσαμε μετά το θέμα τη ψήφιση τη συμφωνία των uh, Πρεσπών. Είχαμε και επεισόδια χθε περιμετρικά του μεγάλου μουσική μεταξύ ε, πολιτών που διαμαρτύρονταν uh, uh, για το θέμα τη uh, συμφωνία των Πρεσπών. Επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό με άνδρε στο μάτ, να παντούν με χρήση χημικών ε, προσχώρησαν και σε κάποιες προσαγωγές. Ε, όλα αυτά γιατί θα ήταν εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Βεβαίως τα συνθήματα τους ακούσαμε να εναντιώνονται και στην κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου και σε εσά. Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Φάμελε, νιώθετε ότι έχει ανοίξει το κουτί της πανδώρας και έχουν ξεπαταχθεί από μέσα... Ε, Όπω ρώτησα και στον κύριο Πεσασόν προηγουμένω, πάθη, μυσαλλοδοξίε, φαντάσματα. Και αλήθειε, πώ μπορούμε να το διαχειριστούμε και πώ σκοπεύετε εσεί να το διαχειριστείτε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, Καταρχή... Γιατί χρειάζεται χρόνο αφομοίωση, έτσι. Καταρχήν, πρέπει να σα πω ότι καμία από τι εβδομάδε που πέρασαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν εύκολη. Mm -hmm. Είχαμε πράγματι πολύ δύσκολα θέματα να διαχειριστούμε. Αυτή η κυβέρνηση γενικά έχει μπλέξει και έχει λύσει πάρα πολλά δύσκολα προβλήματα πολλών χρόνων και πολλέ συγκρούσει με δανειστέ, με θεσμού, αλλά και με τοπικά προβλήματα, περικοπέ mm -hmm. συντάξεων, κόφτη. Και άλλα προβλήματα που είχαμε να διαχειριστούμε, τα οποία τελικά ευτυχώ τα ξεπεράσαμε όλα με επιτυχία. Όπω και τι δύο τελευταίε εβδομάδε και με την ψήφο εμπιστοσύνη αλλά και με την ε, συμφωνία των Πρεσπών, ε, δεν υπήρξε θέμα αν θέλετε, κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτών των επιλογών. Mm -hmm. Τώρα, το, το δεύτερο ερώτημα που βάλατε όσον αφορά το, το ζήτημα των εντάσεων, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην πόλη. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση η οποία τροφοδοτείται, ε, μάλλον τροφοδοτεί και φαντάσματα γιατί δεν έχει πραγματική βάση. Οφείλω να το πω αυτό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνεται μια συζήτηση πολλέ φορέ στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία τροφοδοτείται δυστυχώ για μικροκομματικού λόγου και μπλέκει πατριωτικά και αγνά αισθήματα αγωνία για την περιοχή μα με ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία. Mm -hmm. Και Εκεί χρειάζεται να, να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Όλοι οφείλουμε δηλαδή να βρούμε τον δρόμο ώστε να ξεχωρίσουμε του φασίστε και του νεοναζί, οι οποίοι δυστυχώ βεβηλώνουν κοιμητήρια. Νομίζω ότι ξέρετε ότι σήμερα θα πάμε στο Παλιό εβραϊκό κημητήριο Ευχαριστώ, για να διαδηλώσουμε σιωπηλά όλοι την ε, διαφωνία μα και την αγανάκτησή μα με την βεβίλωση που έγινε εκεί του νεκροταφείου, του παλιού ε, κοιμητηρίου του εβραϊκού. Το, το Συνδέεται όμω και με αυτό που, το οποίο τροφοδοτήθηκε, α πούμε, ει βάρο του πρόεδρου τη Δημοκρατία. Το οποίο για μένα ήταν αδιανόητο να δημιουργηθεί μια ένταση ζητώντα από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, με εισαγωγικά ζητώντα, να παραβεί τα πολιτικά του καθήκοντα. Να κάνει δηλαδή κάτι το οποίο. Ξέρετε, δεν έχει και συνταγματική δημοκρατική βάση. Mm -hmm. Ίσως ο κόσμος ενημερώνεται από κάποιους ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί και παρασύρεται. Εγώ το, το λέω ε, στηριζόμενο στα πατριωτικά αγνά αισθήματα που έχει, mm -hmm. γιατί και τροφοδοτείται με ψέμα. Και, και ξέρετε, εμεί στη Βουλή το ζήσαμε αυτό το ψέμα, όταν είδαμε τον επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση να διαψεύδει τον κύριο Σαμαρά και του βουλευτέ τη Δημοκρατία και τον κύριο Τζιτζικώστα. Και ήταν συγκλονιστικό. Αυτό που έκανε ο κ. Μιζουτάκη για να τακτοποιήσει λίγο τα πράγματα γιατί επειδή έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, το πληρώνει η Ελλάδα τώρα. Και, και δυστυχώ έτσι ταζει και μια συζήτηση με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, λέτε εσεί ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την συμφωνία εξαιτία τη Νέα Δημοκρατία και όχι δική σα επιλογή. Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω ότι έχουμε τη συμφωνία εξαιτία τη Νέα Δημοκρατία. Okay. Λέω ότι τροφοδοτείται η ένταση από την αντιπολίτευση, mm -hmm. εκμεταλλευόμενη και τα πατριατικά αισθήματα των πολιτών. Και εγώ θέλω να πω ότι τροφοδοτείται αυτή η ένταση για να υπάρχουν μικροκομματικά ωφέλη. Όχι μόνο στι βουλευτικέ εκλογέ και στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, και γι' αυτό θέλαμε ξεκάθαρο. Αλλά για να, για να καταλάβουν, ίσω οι φίλοι και οι φίλες που μα βλέπουν, ζούμε μαζί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 25 χρόνια. Έχουμε παράλληλου κύκλου όλοι. Mm -hmm. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με του γείτονε. Δυσανασχετούσαμε, στεναχωριόμασταν για δύο μεγάλα ζητήματα. Γιατί υπήρχε μία λανθασμένη χρήση του ονόματο τη Μακεδονία το συνταγματικό του όνομα που λέμε mm -hmm. και γιατί υπήρχε μια απίστευτη παραχάραξη τη ιστορία. Μεγαλέξανδρη, ο Φίλιππο, ο ήλιο τη Βεργίνα, υπήρχε μια απίστευτη παραποίηση, άθλια παραποίηση τη ιστορία. Αυτά τα δύο τα παίρνουμε πλήρω πίσω με τη συμφωνία. Δηλαδή αυτά τα δύο που μα καίγανε, που μα νοιάζανε μα Θεσσαλονίκη, τα κερδίζουμε πίσω. Παίρνουμε πίσω το όνομα, ναι. σταματάει η συνταγματική του αναγνώριση. Το παίρνουμε. Βεβαίως, και σα ρωτώ γιατί σας το παίρνουμε. Το... παίρνουμε. Το γιατί παρά παίρνουμε. το ότι η Ελληνική Βουλή ενέκρινε την Συμφωνία των Πρεσπών την προηγούμενη Παρασκευή, και μετονομάστηκε σε Βόρεια Μακεδονία ο κύριο Ζόραν Ζάεφ. Συνεχίζουν τι δηλώσει, θα θέλετε να μου πείτε. Μόνο Μακεδονία. Με, με συγχωρείτε, σα παρακαλώ. Μόνο Μακεδονία. Και τίποτε άλλο. Ακόμη δεν πρόλαβε να στεγνώσει το Μαλάν. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Λοιπόν. Ε, μα τι, να σα πω ορισμένα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί. Mm -hmm. Για να υπάρχουν θεσμικέ υποχρεώσει και στην γειτονική χώρα. Εκ τούτου λοιπόν, ε, εμεί πρέπει να προχωρήσουμε από τη δικιά μα μεριά, μια και είμαστε. Η σοβαρή και δυνατή δύναμη στα Βαλκάνια. Ναι. Γιατί για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή η συμφωνία γίνεται γιατί θέλουμε να είναι το ίδιο σοβαρή και σταθερή και οι γειτονέ μα. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα στα Βόρεια Θάλασσα. Πώ θα το διαχειριστείτε όμω αυτό τώρα, Πρέπει, λοιπόν, όταν ακούω στο Ζάευ να λέει Ελλάδα και Μακεδονία. Να προχωρήσει ναι. το ζήτημα τη συμφωνία. Εγώ ήμουνα σε δύο σημαντικέ εκδηλώσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου να σα μιλήσω προσωπικά. Ήρθε και με βρήκε ο πρόξενο του Καναδά και η πρέσβη του Ισραήλ σε δύο διαφορετικέ εκδηλώσει. Mm -hmm. Και οι δύο, πέρα από τα συγχαρητήρια μου δήλωσαν τη διάθεση τη χώρα του να αλλάξουν την αναγνώριση, νομίζω ότι έχουν προχωρήσει ήδη και οι δύο σε αλλαγή του ονόματο. Άρα, εφόσον από την επόμενη μέρα τη συμφωνία αρχίζουν 140 χώρε να αλλάζουν το όνομα, εγώ αρχίζω και λέω ότι είμαι ικανοποιημένο αυτή τη συμφωνία. Ω Θεσσαλονικιώ, όχι ω πολιτικό πρόσωπο. Ενώ ταυτόχρονα, εφόσον από του χρόνου τα παιδιά των Σκοπίων θα σταματήσουν να διδάσκονται ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου, θεωρώ ότι επίση καταφέρνουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αν δεν το κάναμε, 145 πόσε χώρε θα εξακολουθούσαν να του λένε Δημοκρατία τη Μακεδονία και τα παιδιά του θα μαθαίνουν ότι είναι απόκλιτο Μεγαλέξανδρο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα συνταγματικά του. Πράγματι, μετά την συμφωνία και για την είσοδο στο ΝΑΤΟ θα αλλάξουν όλε οι υποχρεώσει του. Άρα, ο κ. Ζάεφ θα είναι υποχρεωμένο στι θεσμικέ του αναρτήσει να γράφει Νόρθα Σεντράου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωμένο, γι' αυτό και γράφει Μακεδονία. Ε, και αυτό δεν ότι... δείχνει μία διάθεση. Ε, α, τώρα, στον τρόπο α, με τον οποίο σκοπεύει να διαχειριστεί ο, αυτή ο, τη συμφωνία. Όσον αφορά τη, τη μορφή, εγώ θέλω να σα πω ότι είμαστε μόνιμα υποχρεωμένοι να ζητάμε σοβαρότητα και συνέπεια από του γείτονέ μα. Δεν το συζητάω. Επειδή Γιατί δεν υπήρχε καμία κανείς... σχετική ανακοίνωση από τον Μαξίμου είπε, για αυτή τη συμπεριφορά, είπε, για αυτό το ρωτώ. Είπε κανεί ότι επειδή καθοχυρώνουμε θεσμικά τη χώρα μα. Δεν θα πρέπει να δηλώνουμε και θεσμικά την πληρότητα τη συμφωνία, ότι θα ζητάμε να εφαρμόζεται πλήρω συμφωνία προ το εγώ. Εγώ δεν έχω τέτοια άποψη. Ξέρω ναι. και αυτό, ξέρετε, θα το επιβεβαιώσουμε στην πράξη πέρα από τα συμβούλια υπουργών στα οποία θα συμμετέχουν. Γιατί έρχονται αυτέ οι χώρε πολλέ φορέ και στα άτυπα συμβούλια περιβάλλοντο. Mm -hmm. Σα το λέω δηλαδή, έχουμε συνεργασίε. Ναι. Ε, το, το, το προηγούμενο διάστημα είχα πάρει αρκετέ φορέ. Στα Βαλκάνια στι συναντήσει και είδα του ομόλογου μου των Βαλκανίων. Και αντίστοιχα θα γίνει και τώρα, το Φεβράριο, που θα πάμε στη Σερβία. Είναι ξεκάθαρο ότι εμεί θα ζητάμε την, πληρο... την πλήρη εφαρμογή τη συμφωνία και κατανοώ τι πολιτικέ ανάγκε που έχει ο κ. Ζάεφ, γιατί υπάρχει μια σοβαρή πίεση για το Βεμερό. Νομίζω ότι μπαίνει πρώτα σπομπή αυτή τη βδομάδα. Mm -hmm. Διάβασα δηλαδή ότι θα βάλει ζήτημα το Βεμερό, το οποίο ξέρετε κατηγορεί τον κ. Ζάεφ, ότι έδωσε ταυτότητα, γλώσσα, όνομα και mm -hmm. ιστορία. Ναι, είναι, είναι, δεν είναι ακριβώ μη διότι εδώ τουλάχιστον δεν μπορεί κανεί να πει ότι δεν πήραμε το όνομα για την ιστορία. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα. Γίνεται μια κουβέντα περί λαού και ταυτότητα, η οποία δεν έχει θεσμική βάση. Όμω ε, παρακολουθώ ότι το εθνικιστικό ακροδεξιό κομμάτι του, των Σκοπίων, τη νυν Βόρεια Μακεδονία, πρώην πρώην, πρώην Δημοκρατία Μακεδονία, κρατάει μια στάση Κατηγορεί τον κύριο Ζάεφ σχεδόν για όσα κατηγορούν τον Τσίπρα εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εσεί, μα λέτε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ανοχή σε σχέση με το να ξεπεραστεί ένα ακόμη εμπόδιο Α, ε, ανοχή, για λογαριασμό του κυρίου Ζάεφ. Όχι, όχι. Αν ε, δεν, δεν. Δεν είπα ποτέ. ποτέ. Πολιτική ανοχή. Επειδή μιλήσατε προηγουμένω για κατανόηση αυτή τη ανάγκη του ότι να κατανο... ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο Κατανοώ εκεί Κατανοώ ότι ορισμένα πράγματα τα κάνει για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Δεν το δικαιολογώ όμω. Ούτε ζητάω. Εδώ λοιπόν λίγο να εξηγηθούμε, κύριε Βλάμπερ. Ε, Γιατί ε, έχω, έχω... έχει τρελαθεί από την Παρασκευή <laughs> να του ητάρει ε, 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 με το όνομα Μακεδονία και να ξεχωρίζει ε, την Ελλάδα από την ε, Μακεδονία χωρί ναι. ε, σταματημό. Επειδή ακριβώ είπε ότι εμεί είμαστε ισχυροί και σταθερή χώρα στα Βαλκάνια, και επειδή αυτή η συμφωνία το κατοχυρώνει ακόμα περισσότερο, mm -hmm. εμεί δεν έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε σε τέτοιε ακρότητε, να κάνουμε δηλώσει για πολιτική κατανάλωση. Ο Αλέξο Τσίπρα δεν έκανε καμία τέτοια δήλωση στη Βουλή. Μίλησε για ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια. Και ξέρετε. Δηλώσει όμω που είναι... θα τον επαναφέρουν στην τάξη θα πρέπει σημανικό. να κάνουν. Δεν... δεν, το πιστεύετε. Όταν χρειάστηκε, έκανε και ο πρόεδρο Δημοκρατία. Γιατί καμιά φορά γίνεται μια κουβέντα και ναι. τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν λέτε Όταν κάτι είναι για τόσο έκριθμο όμω εδώ το κλίμα, όταν ο... έχουμε κάποιε δημοσκοπήσεις που δείχνουν 7 στου 10 Έλληνε να διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία, όταν έχουμε τον κύριο Βερναδάκη να λέει ότι αν κάναμε δημοψήφισμα για τι πρέσπε θα το κερδίζαμε. Αλλά βέβαια. Εσεί πιστεύετε ότι αν κάνατε δημοψήφισμα για τι Πρέσπε, θα το κερδίζατε. Ωραία. Να, να συζητήσουμε. Συμφωνείτε με τον κύριο Βερναδάκη. Να, σε αυτό. να συζητήσουμε λιγάκι λοιπόν για το ποιο είναι το ερώτημα που μπήκε στον ελληνικό λαό. Ναι. Εγώ θέλω ναι. να μιλήσω ειλικρινά στου ανθρώπου που μα βλέπουν. Το ερώτημα που μπήκε σε μένα ήταν το εξή. Να παραμείνει το όνομα Δημοκρατία τη Μακεδονία ή να γίνει Δημοκρατία τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί αυτό πιθανά είναι το δίλημα που μπορεί να απαντήσει και η ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό και ο ελληνικό λαό. Να υπάρχει στου γείτονε ένα σύνταγμα το οποίο έχει αλυτρωτισμού και διεκδικήσει κατά εδαφών και πιθανά πολιτών τη χώρα μα, ή να έχουμε στα σύνορα τα βόρεια ένα γείτονο που θα είναι σταθερό με ευρωπαϊκή προοπτική, χωρί καμία διεκδίκηση έναντι εδαφών. Να παραμείνει στα βιβλία των παιδιών σα Σκόπια ότι είναι απόγονο του μεγαλέξιδου, ή να αλλάξει από τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση. Να έχει συμμαχίε η χώρα στα βόρεια σύνορα με. Πιθανά εχθρικά συμφέροντα προ τη χώρα μα αναπαράγοντα τον ανατολικό κίνδυνο στα βόρεια, ή να είμαστε εμεί οι Αυτά είναι δέκα δημοψηφίσματα, στα κύριε Πάμε. <laughs> αυτό ήταν, δεν είναι ένα, είναι αυτό δέκα. Αυτό το πραγματικό δίλημα. Ποιο λοιπόν. Θεσσαλονίκιο, λοιπόν, θα επέλεγε να έχουμε έναν ασταθή γείτονα που παραχαράσει την ιστορία, που υπάρχουν ξένα συμφέροντα σε αυτόν, που δημιουργεί προβλήματα στι οικονομικέ συναλλαγέ για του Έλληνε, mm. που διεκδικεί ιστορία και παραβιάζει το όνομα. Κύριε Φάμελη, αυτό το, το οποίο θα ρωτούσαν, αυτό το οποίο θα ήθελαν να ερωτηθούν, νομίζω εγώ. Εγώ νομίζω οι Έλληνε είναι στο κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με αυτή τη συμφωνία. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει το ερώτημα ε, για το θέμα του μνημονίου. Εάν συμφωνούν ή όχι με αυτή τη συμφωνία. Αυτή ήταν η ερώτηση. Οι περισσότεροι. Ε, οι περισσότεροι. Το 70% συμφωνάμε με τι δημοσκοπήσει. Δεν συμφωνούν. Και, για να διωθώσω, Και ξέρετε γιατί να δεν συμφωνούν. Που γιατί υπάρχει. Κάτω, δεν, κατανο... δεν δικαιολογώ. Καταναγω, κατανοώ, αλλά δεν δικαιολογεί. Αλλά δεν δικαιολογεί. Πολίτες. Πολύ σωστά. Το διευκρίνησε το προηγούμενο. Το και το είπα και σε εσά. Σωστά. Πολύ δεν θα σωστά. θα πρέπει να βάζουμε λάθο τίτλο από κάτω. Ο, συμφωνώ. Βεβαίω. Ε... Το δίλημα ε... λοιπόν αυτό είναι το πράγμα. Το δίλημα λοιπόν είναι αυτό. Αν θα Ο κύριο Βερναδάκη λέει, έτσι, λέει έτσι, εδώ Μακεδονία. ότι ε, υπό την προπόθεση, θα γινόταν αυτό το δημοψήφισμα, υπό την προπόθεση ότι οι πολίτε θα καλούνταν να αποφασίσουν μεταξύ του να ονομάζεται όπω σήμερα Μακεδονία ή να αλλάξει σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είπα και εγώ νομίζω το γράφει. Χωρί να έχω διαβάσει τη συνέντευξη, αλλά ναι. Το είπα στη Βουλή, μάλλον, λοιπόν, η, η ερώτηση αυτή, έτσι, είναι τέλος. γιατί δεν το κάνατε, αφού ήσασταν σίγουροι ότι Ωραία. Γιατί δεν το κάνατε. Καταρχήν, νομίζω ότι χθε δημοσιεύτηκε και μία συνέντευξη του κυρίου Δένδια που λέει ακριβώ το ίδιο. Για να μην ε, ε, έχουμε τέτοιου προβληματισμού, όλο ο πολιτικό κόσμο τη χώρα mm -hmm. επέλεξε να παραμείνει συνεπή στην εθνική γραμμή. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια, η χώρα κάνει εκλογές και οι προγραμματικέ δηλώσει των υπουργών εξωτερικών. Στηρίζοντα αυτή τη γραμμή, η συμφωνία υλοποιεί απολύτω την εθνική γραμμή τη χώρα. Θα ήταν, ξέρετε, περίεργο να ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα για το αν θα υλοποιήσουμε τι προγραμματικέ δηλώσει και την εθνική γραμμή τη Ελλάδα. Και θα ήταν περίεργο και για την Ελλάδα, αλλά θα ήταν περίεργο και για του ξένου. Φαντάζεστε τώρα τι συζήτηση θα γινόταν διεθνώ για την εικόνα τη χώρα μα. Ότι η Ελλάδα συζητάει για το αν συμφωνεί αυτό που τόσα χρόνια ζητούσε να γίνει τώρα πράξη. Γιατί ειλικρινά κερδίζουμε αυτό που ζητάγαμε χρόνια. Και δυστυχώ κάποιοι το παραχαράσουν για να κερδίσουν μικροκομματικά ωφέλη. Γιατί για μένα είναι παραχάραξη ιστορία να λέει ο κύριο Σαμαρά ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, σε αντίθεση με την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Μπιτσοτάκη, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Μημαράκη στο Βουκουρέστι. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουν ένα ιστορικό πρόβλημα και κυριολεκτικά σκοτώνονται ποιο θα πάρει το κλειδί στην δεξιά πολυκατοικία, μα έχουν κάνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα λαλούμ. Παίζουν με μα. Είναι υποκριτέ. Εγώ ειλικρινά θέλω να βγει. Και να πει ο κύριο Τζιτζικώστα κάνει μια μεγάλη καμπάνια για το θέμα του ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ωραία. Να, να μα πει γιατί δεν το είπε στον κύριο Μητσοτάκη. Mm -hmm. Ο κύριο Μητσοτάκη έκανε δηλώσει στη Βουλή στην ομιλία του, την επίσημη, που λέει ότι η Ελλάδα δεν το γεωγραφικό χώρο τη Μακεδονία. Το οποίο είναι η συνθήκη του Βοκοριστίου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συμφωνούμε με τη συνθήκη του Βοκοριστίου. Ξέρετε, βάζει ζητήματα Ξέρετε, για να κάνει λέμε. μικροπολιτική. Και Α, όμως, είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει χρόνο να συζητηθεί. Και δεν και συζητήθηκε για να εμπεδοθεί να συζητηθεί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μισό λεπτό. Να Άλλαξε η κυβέρνηση στου γείτονε και έχουμε μια κυβέρνηση που επιτέλου δέχεται να Λε. αλλάξει τα ονόματα στο δρόμο, στο αεροδρόμιο, να αλλάξει όνομα η εκκλησία. Ζήτησε η εκκλησία του να αλλάξει όνομα. Να, να δεν θα το εκμεταλλευτούμε προ το συμφέρον τη χώρα μα. Υπάρχει μία παρέμβαση με αφορμή την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών του 153 της Βουλής, από το Μίκη Θοδωράκη, ε, πολύ πρόσφατη, χθες είναι συγκεκριμένα, όπου σε αυτή λέει ότι η κυβέρνηση είναι τυφλό όργανο του ΝΑΤΟ και δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και δεν προχώρησε σε δημοψήφισμα. Τι το απαντάτε του Μίκη Θοδωράκη. Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τον καλλιτέχνη Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήμουν ποτέ στο ίδιο κόμμα μαζί του και ποτέ δεν εμπιστεύτηκα τι πολιτικέ του απόψει. Mm -hmm. Σέβομαι πάρα πολύ τη συνεισφορά του και στο πατριωτικό τραγούδι, αλλά και στο λαϊκό τραγούδι και στο έντεχνο τραγούδι και ιδιαίτερα στον πολιτισμό τη χώρα. Αλλά ποτέ δεν τον είχα πολιτικό μέντορα, ήταν να υπάκουσα σε πολιτικά του κελέσματα. Mm -hmm. Εγώ θέλω να του πω το εξή. Mm -hmm. Η χώρα μα και εμεί προσωπικά ω κυβέρνηση μπορεί να είχαμε διαφορετικέ απόψει ακόμα και για τον Άτο και για τη συμμετοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα όργανα. Αυτή τη στιγμή εκμεταλλευτήκαμε το ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ. Για να αξιοποιήσουμε τη βούληση των γειτόνων να μπουν στο ΝΑΤΟ, βάζοντα το θέμα τη αλλαγή του ονόματο. Γιατί, να το ξέρετε γι' αυτό, ήταν έτοιμοι με απόφαση Διεθνού Δικαστηρίου οι γείτονε να μπουν στο ΝΑΤΟ με το συνταγματικό του όνομα. Είχαμε χάσει το δικαστήριο στη Χάγη και τώρα τι κερδίσαμε. Με χαμένο δικαστήριο δηλαδή, κερδίσαμε να πάρουμε την εθνική γραμμή, τη γραμμή του Βουκοριστίου, την οποία 15 χρόνια τη διεκδικούσαμε στα διεθνη Οργάνωση. Ωραία, κλείνει μία σχεδόν 30χρονη περίοδο αντιπαράθεση. Και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν και νέα προβλήματα από εδώ και στο εξή. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα της ιστορίας και του ονόματος, έχουμε γλιτώσει. Έχουμε ξεμπλέξει μάλλον, όχι έχουμε γλιτώσει, γιατί ήταν μεγάλος βελάς και βάσονο για τη χώρα. Mm -hmm. Σε κάθε διεθνή οργάνωση, εγώ και ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού, Είχαμε βαρεθεί να πηγαίνουμε στι διοργανώσει και να φεύγουμε από την παρέλαση των σωματείων, γιατί κρατάγανε την ταμπέλα Δημοκρατία τη Μακεδονία. Από αυτό έχουμε ξεμπερδέψει. Όμω έχουμε άλλα ζητήματα να λύσουμε. Υπάρχει το ζήτημα, αν θέλετε, τη επίλυση τη δημοκρατική και ευρωπαϊκή πορεία των κοιτών, την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε, γιατί εμεί θέλουμε μια σταθερή χώρα. Τι είναι η τρόπο. Θέλουμε... Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια τη διαπραγμάτευση θα αποδείξουν πολλά ζητήματα. Παράδειγμα, να σα πω στο δικό μου τομέα. Πήραμε πρόσφατα στη Βουλή, πρόσφατα, το 2017 ήταν μια από τι πρώτε πρωτοβουλίε, την απόφαση να αρχίσει να λειτουργεί το πάρκο των Πρεσπών, το περιβαλλοντικό mm -hmm. πάρκο mm -hmm. του Τριεθνέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε μεγάλο ζήτημα με τη ρήπανση που κατεβαίνει από τον αξιό και τον έλεγχο και των υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών, αλλά και τη ατμοσφαιρική ρήπανση στα σύνορα και που έρχονται με, τις, με τον βόρειο άνεμο προ την ε, τη Θεσσαλονίκη. Άρα, εμάς μα ενδιαφέρει η ενσωμάτωση ευρωπαϊκή νομοθεσία στου γείτονε, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωή εμεί. Ταυτόχρονα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ ο καινούριο οδικό άξονα στη Θεσσαλονίκη Βεληγράδη, γιατί έτσι η Ελλάδα βγαίνει πιο γρήγορα mm -hmm. ω πύλη του δρόμου του μεταξιού προ την κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα. Μαζί με το σιδηρόδρομο προ τον Μπουργκάζ. Mm -hmm. Αυτά είναι ζητήματα που μα νοιάζουν πάρα πολύ και θέλουμε να προχωρήσουν με ασφάλεια, γιατί θέλουμε και ελληνικέ επιχειρήσει Θα εφαρμοστεί η γητονές. συμφωνία και από τι δύο πλευρέ, αλλά και από την διεθνή κοινότητα. Η τοποθέτηση του ΟΗΕ και νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά τη συμφωνία δίνουν τη δυνατότητα και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλεία, παρά να. τα ότι βάζει η Ρωσία να προχωρήσει η συμφωνία αυτή με ασφάλεια. Και μάλιστα, εγώ Αν ακούμε το άλλο, τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα σκίσει βέτο για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί τα πράγματα ε, Εντάξει, τώρα, είναι μάλλον δύσκολα. Γι' αυτό σα ρωτώ, τι πιστεύετε ότι τελικά θα συμβεί. Έχω ακούσει και δημοσιεύματα που λένε ότι ο κύριο Μητσοτάκη έβαλε την κυρία Σπυράκη να πάει στον κύριο Ζάφη και να του πει: ναι, Έλαβε ναι, μα αργότερα, μην ναι, τώρα με τον ναι, ναι, Τσίπρα, με τον ναι, ναι. Καλύτερο ναι. Καλύτερο, ναι. Αν τελικά όμω δεν γίνει έτσι και γίνει αλλιώ, γιατί είναι πολιτική και ξέρουμε στην πολιτική τι γίνεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο, τη συγκυρία, τι ανάγκε και τα συμφέροντα. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι δηλώσει και τη κυρία Μέρκελ και του κυρίου Γιούνκερ. Διαψεύδεται τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίο προσπαθεί να κάνει ένα εσωτερικό παιχνίδι εδώ τοπικά. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αν το έχει, κα... αν το έχει καταλάβει και ο κύριο Μητσοτάκη, είναι το πώ έχει φτάσει σε σημείο Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει μια θέση που υποστηρίζει αυτή τη στιγμή η κυρία Λεπέν, mm -hmm. ο κύριο Όρμπαν, ο κύριο Ερντογάν. Δηλαδή, δεν σα φαίνεται περίεργο ότι η Τουρκία αντιδρά σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, δεν, δεν είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ευνοεί τη χώρα μα. Τι άλλο χρειάζεται για να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω γιατί είμαστε πολύ ισχυροί πια. Επιβάλαμε, αν θέλετε, αυτή τη λύση εμεί στα Βαλκάνια. Είναι γεγονό ότι κάποια πράγματα κερδίσαν και οι γείτονε. Γιατί αλλιώ πρέπει να κάνουμε πολεμική παρέμβαση. Mm -hmm. Δηλαδή δεν πάμε για σύραξη. Ακούμε ναι. Mm -hmm. κάτι φωνέ, προσέξτε. Στα συλλαλητήρια βλέπω ανθρώπου να είναι ταυτόχρονα πολιτικά πρόσωπα τη Νέα Δημοκρατία και του κινήματο αλλαγή και κάποιοι άλλοι να φωνάζουν στα όπλα, στα όπλα να πάρουμε τα σκόπια. Πρέπει να απομονώσουμε τι φωνέ. Εγώ θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουν οι συνάδελφοί μου όπω και πολλοί αυτοδιοικητικοί τη Κεντρική Μακεδονία. Για να πάρουμε δηλαδή ένα 10% παραπάνω στι δημοτικέ εκλογέ, λέμε ψέματα στου Μακεδόνε πολίτε και πηγαίνουμε μαζί του Χρυσαυγήτε να κάνουμε επεισόδια αντίον τη Βουλή. Ε, εγώ έχω αρχίσει και ανησυχώ ιδιαίτερα. Τα βλέπουμε πλέον. Το εβραϊκό νεκροταφείο και ο βανδαλισμό είναι ένα αποτύπωμα τη ενίσχυση των ακροδεξιών στη Θεσσαλονίκη επειδή του έχουμε φλωμώσει το ψέμα του ανθρώπου. Τροφοδοτούν με, με αγωνία. Ενώ πραγματικά πετυχαίνουμε αυτό που ήθελε ο Καραμαλής στο Βουκουρέστη. Και, και αναρωτιέμαι, Μα δεν ήταν τότε όλοι οι βουλευτέ τη Δημοκρατία όταν ήταν ο κ. Καραμαλή Πρωθυπουργό. Όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που βλέπετε, του κ. Τζιτζικώστα συμπεριλαμβανομένου, ήταν βουλευτέ τη Δημοκρατία όταν διεκδικήσαν τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τώρα το ξεχάσανε. Εγώ θέλω να κύριε Φάμελε, το θέμα είναι ότι δεν είχαμε τότε υπογραφή τη συμφωνία. Έχουμε τώρα. Αυτό έχει... αυτό έχει δημιουργήσει μία τεράστια ταραχή στην ελληνική κοινωνία. Αποτυπώνεται στι δημοσκοπήσει. Ναι, το κατανοώ αυτό και έχετε δίκιο σε αυτό. Και εγώ το μόνο μπορώ να πω συμπολίτε μου, γιατί ναι. έχουν αγωνία και με πιάνουν και εμένα και με ρωτάνε. Είναι ότι... Τι σα ρωτάνε, κύριε Φάμελε. Πραγματικά, Αν υπάρχει πρόβλημα με, την, ε, με τον επεκτατισμό των γειτόνων, μέσα σε αγωγικά. Αυτό σα ρωτάνε. Ναι, βεβαίω. Αυτό mm -hmm. με ρωτάνε. Αν υπάρχει mm -hmm. ζήτημα δηλαδή κινδύνου για τη χώρα μα mm -hmm. και απόλυτε δικαιωμάτων. Εγώ λοιπόν αυτό που μπορώ να δηλώσω ξεκάθαρα και θα κρυθώ έτσι κι αλλιώ στι επόμενε εκλογέ, όπω εγώ όπως και όλη η κυβέρνηση, είναι mm -hmm. ότι με αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα δεν έχασε ούτε μία τρίχα δικαιωμάτων, δεν παραχώρησε τίποτα που είχε δικό τη, τίποτα, κέρδισε πάρα πολλά στο επίπεδο τη. Σταθερότητα τη περιοχή, των δικαιωμάτων τη ιστορία, του ονόματο, τη ταυτότητα. Είναι ξεκάθαρο όλα αυτά τα ζητήματα. Και επιπλέον κέρδισε το ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα στα Βαλκάνια και έχει συμμαχίε που την υποστηρίζουν περισσότερο, και δεν άφησε κάποιου άλλου να κάνουν συμμαχίε ει βάρο των συμφερόντων του. Των συμφερόντων των δικών μα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ ήξερα και ποιο είναι το αποτέλεσμα τη συμφωνία και ποιοι ήταν οι κίνδυνοι αν δεν υπογραφόταν η συμφωνία. Μάλιστα. Είμαι πολύ τι θα αλλάξει στι διπλωματικέ, τι οικονομικέ, τι εμπορικέ, τι πολιτιστικέ σχέσει των δύο αυτών χωρών ε, από εδώ και στο εξή. Είχα μια προσωπική εμπειρία τον ε, Νοέμβριο που ήμουν στο Βελιγράδι στη Σύνοδο Περιβάλλοντο Όλων των Χωρών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι. Η θέση τη Ελλάδα πλέον είναι πάρα πολύ πιο ισχυρή. Mm -hmm. Αναφέρονταν όλοι προ εμά με πολύ ιδιαίτερη αν θέλετε ε, αξία. Ε, έχει αλλάξει ο ρόλο τη χώρα μα. Να σα πω τι ζούσα εγώ γιατί. Εντάξει, ασχολούμαι και με την Ευρωπαϊκή Ήθελα να Ένωση. να μου πείτε παρελθόν. τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τι εμπορικέ μα σχέσει. Βέβαια, βέβαια, θα σα το πω. Αυτό. Με την uh, η με η Ελλάδα, σκόπια. Η Ελλάδα, ναι. κατά κάποιο τρόπο και οικονομικά και γεωγραφικά ήταν στη γωνία τη Ευρώπη. Τώρα και οικονομικά, δημοσιονομικά αλλά και πολιτικά είναι το κέντρο τη Ευρώπη. Και για αυτέ τι χώρε είναι ο συνομιλητή του, ο ευρωπαίο του. Ναι. Την επόμενη μέρα τη συμφωνία mm -hmm. θα αρχίσουν όλε οι ετικέτε των γειτονικών προϊόντων. Να αλλάζουν όνομα. Δηλαδή, όλοι ε, είναι υποχρεωμένοι πλέον να γράψουν. Το μέντε μα εδώ είναι θα σβηστεί και θα γράφουν με την Νόρτα Μασεντόνια. Ενώ οι δικέ μα ετικέτε, ξεκάθαρα το λέω, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Ιδιαίτερα αυτό το λογοπαίδιο. Θα μείνουν νιώ. σκέτο Μακεδονία, Αν δηλαδή. Δεν Ούτε το Πανεπιστήμιο Μακεδονία έχει βοηθηθεί τίποτα, ούτε το αεροδρόμιο Μακεδονία, ούτε το μακεδονικό καλάθι. Δεν ξέρετε γιατί σα το λέω. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Για εκείνο το σημείο, ε, σε, σε ένα άρθρο τη συμφωνία, νομίζω στο 7, που αναφέρεται. Για την στο... Επιτροπή των Προϊόντων και Δρομασιών. Όχι. Ε, εκείνο το σημείο που αναφέρεται στο δεύτερο ε, αντισυμβαλόμενο μέρος, ε, εμείς προσδιορίζομαστε ως η περιοχή, η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Δεν γίνεται αναφορά εκεί μέσα σε μια Μακεδονία, ε, δεν γίνεται αναφορά σε ε, Γίνεται αναφορά μόνο στην βόρεια περιοχή ναι, ναι, που προσδιορίζεται γεωγραφικά η δική μας, η ελληνική την Μακεδονία ναι, να το πούμε ναι. έτσι. Άρα λοιπόν εκεί μήπως προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εμείς το όνομα Μακεδονία ναι. και πρέπει να κατεβάσουμε τις πινακίδες από τα πανεπιστήμια μας, από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και πάει λέγοντα. Το, το είπα ήδη νωρίτερα, δεν πρόκειται να αλλάξει καμία ονομασία στην Θεσσαλονίκη, ναι. θα είμαστε στην περιφέρεια Μακεδονία. Η περιφέρεια Ανατολική, η περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Και γιατί είναι κατοχυρωμένο στο διοικητικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση και γιατί κατοχυρώνεται απόλυτα από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Αναφερθήκαμε σε αυτή νωρίτερα. Mm -hmm. Είναι ξεκάθαρο από το 1912 ότι η Ελλάδα έχει πάρει το 50% περίπου τη 100% τη γεωγραφική περιοχή τη παλιά Μακεδονία, αυτή του Βυζαντίου και τη Τουρκουκρατία. Και γιατί μα αναφέρει ω βόρεια περιοχή και δεν λέει. Ε... Μα, μα έτσι κι αλλιώ ε, αφορά συμβαλώμενα μέρη και δεν αλλάζει τι υφιστάμενε συνθήκε. Γιατί ακριβώ δεν αλλάζει καμία από τι υφιστάμενε θεσμικέ ονομασίε και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αλλαγή ονομασία. Ξέρετε, το πιο ατυχέ λογοπαίγρυνμα ήταν αυτό που έκανε με τα μακεδονικά ροδάκινα ο κ. Μητσοτάκη. Ναι, Διότι συμφωνή, τα μακεδονικά το ροδάκινα είναι κατοχυρωμένα ω προϊόν ονομασία προέλευση, POP δηλαδή, mm -hmm. στην Ευρώπη mm -hmm. και λέγονται ροδάκινα ναού τη Συμμαθία και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό γιατί το θέλουν οι παραγωγοί. Ήταν μια κινδυνολογία. Πάντω, πολλοί φορεί ανησυχούν γι' αυτό, κύριε Φάουστο. Υπάρχει έτσι κι αλλιώ μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Φάουστο. Το, γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Ενδεχομένω δεν έγινε ενημέρωση καλή σε εκείνου για να νιώσουν την ασφάλεια που χρειάζεται ώστε να, να, να μην διαμαρτύρονται. Παραγωγή, σε αυτό συμφωνείτε. Νομίζω ότι σε επίπεδο ενημέρωση χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα. Α. Όχι μόνο στο επίπεδο των προϊόντων. Γι' αυτό και εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανών Βορείου Ελλάδο στην περσινή συνέλευση του Συντηρητικού Βιομηχανιών, όπου συζητήσαμε για το ζήτημα αυτό, mm -hmm. δηλαδή έχει πολύ καιρό που το συζητάμε, δεν είναι τον τελευταίο χρόνο, mm -hmm. έχει περάσει ένα χρόνο. Όπου ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχει και νομική στήριξη για ενημέρωση και των παραγωγών, των επαγγελματιών και των βιομηχάνων. Αλλά ε, να πω κάτι: η Ελλάδα είναι μέλο τη Ευρωζώνη. Τα ευρωπαϊκά κατοχυρωμένα τοπονίμια και προϊόντα δεν τροποποιούνται, είναι πιο ισχυρά από οποιοδήποτε επιδίωξη γείτονα μπορεί να υπάρξει. Άρα. Ούτε το κρατώ τώρα, αυτό που λέτε, όχι, κύριε Φάμπελε τώρα. Είναι ξενάθρο <laughs> δεν μπορούν να αλλάξουν τα ευρωπαϊκά πόδια, τα προϊόντα προέλευση εννοώ. Τα προϊόντα προέλευση με τι ονομασίε που ήδη έχουν κατοχυρώσει. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Χρειάζονται αρκετέ ήρεμε κουβέντε. Δεν χρειάζεται πανικό. Και δεύτερο, δεν χρειάζεται πανικό που τροφοδοτεί επιθέσει μέχρι και στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Χρειάζεται προσοχή, σύνε και σοβαρότητα. Ούτε μία τρίχα δικαιώματο, σα το υπογράφω. Είσταν καλά. Ευχαριστούμε θερμά.